Το λόγο έχει η Μαρία Θεοφίλη, μέλος του τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας. Θα πραγματοποιήσει παρέμβαση με θέμα «Η ισοτιμία της γυναίκας είναι ασυμβίβαστη με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Και είναι και η τελευταία παρέμβαση για σήμερα. Η πολιτική της ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαχρονικά αποδειχτεί πραγματικός οδοστρωτήρας των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών λαϊκής ένταξης και καταγωγής. Το όραμα για μια φεμινιστική Ευρώπη του μέλλοντος συνδέεται άρρηκτα με τους στόχους ανάκαψης της καπιταλιστικής οικονομίας, της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της ενίσχυσης της θέσης των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο διεθνή ανταγωνισμό με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει διαχρονικά ψηλά τον πύχη συμμετοχής των γυναικών στη μισθωτή κυρίως εργασία, που είναι η πηγή της υπεραξίας, δηλαδή του καπιταλιστικού κέρδους. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά επιτελεία επεξεργάζονται μια σειρά κατευθύνσεις για να ανέβει το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης, το οποίο έφτασε το 66,2% το 2020 στο σύνολο του γυναικείου οικονομικά ενεργού πληθυσμού 20 έως 65 ετών. Ως όχημα για την υλοποίηση των συγκεκριμένων κατευθύνσεων παρουσιάζεται η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτές οι καπιταλιστικές αναδιαθρώσεις και μέτρα έχουν στο επίκεντρο την προσπάθεια των αστικών κρατών να διαχειριστούν τις οξυμένες συνέπειες από την επέκταση της μισθωτής εργασίας των γυναικών και την έλλειψη στήριξης της μητρότητας με δεδομένη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συρρήγνωση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τις αντιλαϊκές ράγες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιούν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ως πηγή πρόσθετου κέρδους μέσω μείωσης μισθών. Βασική πλευρά αυτής της επίθεσης του κεφαλαίου σε όλα τα κράτη-μέλη αποτελεί η πλήρης ευελιξία του ημερήσιου και εβδομαδιαίου εργάσιμου χρόνου, ακόμα και του χώρου εργασίας, με στόχο την αντιτικοποίηση της δουλειάς. Πρόκειται για σχέσεις εργασίας που εξαφανίζουν κάθε κανονικότητα στα ωράρια εργασίας και προωθούνταν διαχρονικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις. Χαρακτηριστικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 29,1% των εργαζόμενων γυναικών το 2020 δούλευαν με μερική απασχόληση. Δίπλα στις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις μέσω της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου, τα ευρωπαϊκά επιτελεία επεξεργάζονται μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα. Αυτή η στρατηγική δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη ανάγκη των νέων ζευγαριών για δωρεάν κρατικό δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και αμαία, στήριξης των ηλικιωμένων και χρονίων πασχόντων, γιατί λογαριάζονται ως κόστος από το αστικό κράτος. Άλλωστε, διαχρονικά οι κυβερνήσεις φορτώνουν όλα τα βάρη της γονικής μέρημνας στην οικογένεια, απλώς προτείνουν μια ισοκατανομή ανάμεσα στη γυναίκα και τον άντρα. Σε αυτά τα πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και ενθαρρύνει επενδύσεις σε νέα πεδία κερδοφόρας επιχειρηματικής δράσης, όπως είναι ο τομέας παροχής υπηρεσιών φροντίδας της οικογένειας, που αναπτύσσεται δίπλα στο υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο κρατικό δίκτυο ανάλογων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης 120 επιχειρηματικών ομίλων για τη δημιουργία μονάδων παιδικής μέρημνας στις εγκαταστάσεις τους. Έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας για την εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με δεκάωρη ημερήσια εργασίας στις εργαζόμενες μητέρες. Μαζί με το πρόγραμμα «Ταντάδες της γειτονιάς» συνιστούν σοβαρή παραπέρα υποβάθμιση της σύγχρονης ανάγκης για τη φροντίδα και αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση κατευθύνσεων στις οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, στην εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία, στη διαχείριση ένοπλων συγκρούσεων. Οι σχετικές πρωτοβουλίες αξιοποιούνται στα πλαίσια των εμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες όπως τον ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, για το μοίρασμα ενεργειακών πηγών και νέων αγορών. Επιδιώκουν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των γυναικών ως μοχλό προώθησης των υπεριαλιστικών και στρατιωτικών της σχεδιασμών.
Από αυτή τη σκοπιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Spotlight για την εξάλειψη κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Οι διακηρύξεις αυτές κινούνται και στη λογική του περιορισμού του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Όμως αποσιωπούνται συγκεκριμένες μορφές, όπως είναι η εργοδοτική και η κρατική βία που βιώνουν οι γυναίκες. Άλλωστε, η γυναική ανισοτιμία προσεγγίζεται ως ζήτημα νοοτροπίας και συμπεριφοράς, αποσπασμένο από την ταξική του ρίζα. Ως αιτία παρουσιάζεται η άνηση συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία, παρακάμπτοντας τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα αυτής της εξουσίας. Στον αντίποδα της ταξικής, αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κομμάτων που τη στηρίζουν, φιλελεύθερης και σοσιαλδημοκρατικής απόχρωσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παλεύει για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας. Αυτός ο αγώνας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την πάλη που θα εξασφαλίσει στις γυναίκες σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, με σταθερό ωράριο, με κοινωνική προστασία της μητρότητας και στήριξη των ηλικιωμένων. Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε κάθε γυναίκα και άντρα να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να ανοίξει ο δρόμος για την κοινωνική απελευθέρωση από την αστική εξουσία για την ελπιδοφόρα προοπτική της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.